ήταν λίγο άστοχοι, δεν πετύχανε κανένα γκολ και έτσι πήραμε τους 3 βαθμούς. Γιώργο, ο Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου θα συνεχίσει με το πλάνο αυτό, δηλαδή θα στηρίξετε την νέα γενιά. Πάτησα μέχρι το 90. Πιστεύω ότι αν δεν δεχόμασταν το δεύτερο γκολ, είχαμε πολλές ελπίδες να χτυπήσουμε το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι. Τον Γιώργο Φυρό έχουμε δίπλα μας, τον παλέμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή του Άρη και είναι προπονητή του Αγροτικού Αστέρα Ευόσμου. Γιώργο, θα θέλαμε καταρχάς να μας δώσεις μια εικόνα του παιχνιδιού του σημερινού. Καταρχάς να πω ότι έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για τις δύο ομάδες και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν να παίξουν ποδόσφαιρο χωρίς να κάνουν καθυστερήσεις, χωρίς να έχουμε σκληρά μαρκαρίσματα κτλ. Έγινε πραγματικά ένα δυνατό, καθαρό παιχνίδι. Η ομάδα μου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, θα έλεγα, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Βάλαμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαμε όχι για να κρατήσουμε το 1-0, αλλά να προσπαθήσουμε να βάλουμε και δεύτερο γκολ. Βγήκαμε αρκετές φορές μπροστά, δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις, πετύχαμε ακόμα ένα γκολ. Αλλά αυτό δεν μας έδωσε, και το δεύτερο γκολ ακόμα δεν μας έδωσε τη σιγουριά ότι είχαμε πάρει το παιχνίδι, γιατί η αντίπαλός μας πάλευε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και έτσι αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να βοηθήσουμε λίγο το κέντρο, να βοηθήσουμε λίγο την άμυνα. Και στο τέλος τα καταφέραμε, αν και δημιούργησε τα Τρίκαλα, η Μαθίας δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να βάλουν κάποιο γκολ. Ήταν λίγο άστοχοι, δεν πετύχανε κανένα γκολ και έτσι πήραμε τους 3 βαθμούς. Γιώργο, ο Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου θα συνεχίσει με το πλάνο αυτό, δηλαδή θα στηρίξετε την νέα γενιά ποδοσφαιριστών. Να πάτε με χαμηλό μπάτζετ. Πες μας λίγο το σκεπτικό πάλι. Κοίταξε, αυτό είναι το σκεπτικό μας. Από την αρχή είναι αυτό το σκεπτικό αυτό. Δουλεύουμε με νέα παιδιά. Έχουμε 3-4 μεγάλους σε ηλικία. Ο μεγάλος, όταν λέμε 25-26, έναν προπατήδι έχουμε που είναι 33 χρονών. Και από εκεί πέρα δουλεύουμε με τα νέα παιδιά, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια ομάδα με νέα παιδιά που θα απαρτήσουν τη βάση για να δημιουργηθεί ένας καινούριος Αγροτικός Αστέρας και του χρόνου να μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις κατηγορίες αυτές. Γιώργο, να σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν κλείσουμε, κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω. Σε είχαμε θαυμάσει παλιά στην μεγάλη ομάδα του Άρη. Αν σου λέγανε σήμερα ότι ο Άρης, ο Ηρακλής, όλες αυτές οι μεγάλες ομάδες, πιθανόν ο Παναθηναϊκός του χρόνου, θα παίζανε στη ΓΑΜΑ Εθνική, τότε σε ρωτάγανε, θα το πίστευες? Όχι, θα ήταν ένα κακό όνειρο. Σαν ένα κακό όνειρο θα το βλέπαμε, δεν θα το πίστευε κανένας. Έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το Γιώργο Τάμψη έχουμε δίπλα μας, τον προπονητή του Μεγάλου Εξωτρικάλων. Τελείωσε πριν από λίγο το παιχνίδι. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από τον προπονητή, πώς είδε την εικόνα της ομάδας του και να μας πει και δύο λόγια το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι η επικράτηση του Αγροτικού Αστέρα ήταν δική. Γιατί είχε ένα πάρα πολύ καλό 25 λεπτό με επιθετικότητα και γενικά θα μπορούσε και σε άλλες δύο περιπτώσεις να σκοράρει. Εμείς είχαμε κάποια καλά διαστήματα στο παιχνίδι μας και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά το δεύτερο γκολ ήταν καταδικαστικό για μας. Δεν έχω παράπονο με την προσπάθεια των παιδιών. Θέλω μάλιστα να τους συγχαρώ γιατί προσπάθησαν μέχρι το 90. Πιστεύω ότι αν δεν δεχόμασταν το δεύτερο γκολ, είχαμε πολλές ελπίδες να χτυπήσουμε το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι, εμείς πρέπει να συμμαζευτούμε, να γυρίσουν και οι απουσίες που είχαμε για άλλο ένα παιχνίδι και να μπορέσουμε να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο μέσα στο παιχνίδι με το Παλαιοχώρι. Ο Γιώργος Οντάψιος, με πόσους βαθμούς θα είναι ευχαριστημένος στο τέλος του πρώτου γύρου? Έχεις θέσει κάποιο στόχο, Γιώργο? Δηλαδή, πιστεύεις ότι πρέπει να πιάσεις κάποιους βαθμούς για να νιώθεις μια ασφάλεια στο δεύτερο γύρο? Πιστεύω ότι θέλουμε ακόμα να 3-4 νίκες για να μπορέσουμε να δούμε ότι θα είμαστε πάνω από τη ζωή του. Έγινε, Γιώργο, καλή επιτυχία, να σου ευχηθούμε.